Γεια σας! Καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου. Είμαι η Αναστασία Ποθητού, είμαι σύμβουλος της Cooking Ελλάς και απόψε θα φτιάξουμε μία ψαρόσουπα. Γιατί πολλοί από εσάς νομίζετε ότι το Thermomix κάνει μόνο ζύμες, γλυκά και σάλτσες. Όχι, φτιάχνει και πάρα πολύ ωραία φαγητά και γρήγορα και χωρίς να ασχοληθούμε καθόλου εμείς. Σήμερα λοιπόν έχουμε ψαρόσουπα, ο καιρός είναι βροχερός, την τραβάει την ψαρόσουπα. Οπότε και θα σας δείξω πόσο εύκολα και γρήγορα γίνεται η ψαρόσουπα χωρίς να κάνω σχεδόν τίποτα. Θα χρειαστώ λοιπόν 90 γραμμάρια λάδι. Μου ζυγίζει το Thermomix εδώ, το λαδάκι μου. Θα βάλω μέσα στο γκάδο μου αλατάκι. Και θα γεμίσω μέχρι την ένδειξη που έχει εδώ μέσα ο γκάδος μου 1,5 λίτρο νερό. Τώρα αν εσείς θέλετε να κάνετε περισσότερη ποσότητα σούπας, ο γκάδος μας έχει χωρητικότητα 2 κιλά και 200 γραμμάρια. Έβαλα λοιπόν το λάδι, το νερό, το αλάτι. Μέσα στο καλαθάκι που μου έχει το Thermomix εδώ θα βάλω τα λαχανικά μου. Έχω κόψει λαχανικά, πατατούλες, καροτάκια, κρεμμύδια, σέλινο και θα τα βάλω μέσα στο καλαθάκι. Θα βάλω το καλαθάκι μέσα στο γκάδο και έχω ετοιμάσει το ψάρι μου. Το έχω ελαττήσει, έχω βάλει ένα κοκκινό ψαρό στο γκάδο, εδώ. Βάλω στο σκεύος βαρώμα, είπα λάθος στο γκάδο. Θα βάλω το καπάκι, θα βάλω το σκεύος βαρώμα εδώ επάνω. Έχω και ένα καροτάκι που ξέχασα να το κόψω, θα το βάλω μαζί με το ψαράκι. Θα κλείσω το καπάκι του σκεύους μου και θα ρυθμίσω. Κοιτάω και τα σκονάκια μου. 35 λεπτά. Εδώ στο χρονοδιακόπτη μου. Στη θερμοκρασία βαρώμα. Στην ταχύτητα 1. Έχει ξεκινήσει το μαγείρεμα, δεν κάνω εγώ τίποτα, θα μαζέψω τον ερωτήτη μου, η σούπα μου θα γίνεται και σε 35 λεπτάκια θα δούμε τι άλλο μένει να κάνουμε. Το Thermomix με ειδοποιεί ότι η σούπα μας είναι έτοιμη. Το κλείνω. Ανοίγω με προσοχή το καπάκι, γιατί έχει ετοιμούς. Το ψαράκι μας είναι έτοιμο. Με τη βοήθεια της σπάτουλας θα βγάλω το καλαθάκι από το Thermomix που έχει μέσα τα λαχανικά. Θα ανοίξω το καπάκι, θα ρίξω μέσα τα λαχανικά στο νερό της σούπας. Τώρα, αν θέλουμε να την κάνουμε βελουτέ, θα γυρίσουμε το διακόπτη μας στην ταχύτητα 4, αν όχι θα βάλουμε σε μικρότερη ταχύτητα. Θα ρίξω μέσα και το χυμό λεμονιού και λίγο πιπεράκι
καπάκι μου. Και θα ρυθμίσω. Μισό λεπτό να δω το σκονάκι μου. 40 δευτερόλεπτα. Στην ταχύτητα 8. Και η σούπα μου γίνεται βερμούδα. Έτοιμο. Και η σούπα μου είναι έτοιμη. Αν μπορείτε να τη δείτε. Φαίνεται? Φαίνεται. Η σούπα μου λοιπόν είναι έτοιμη. Το ψαράκι μου είναι έτοιμο. Θα κάνω και ένα ψωμάκι και έτοιμο το τραπέζι μας για σήμερα. Αν και εσείς θέλετε να αποκτήσετε αυτό το υπέροχο μηχάνημα σε 12 άτοκες δόσεις με χρήση πιστωτικής κάρτας ή με πάγια εντολή σε δόσεις ή ακόμα και μετρητής, δεν έχετε παρά να μου στείλετε μήνυμα και θα γίνει δικό σας. Φιλιά πολλά!